ήταν Σεπτέμβρης. Η φύση κατάξερη πολλούσε τα παπέδιρα της ρούχα. Πρόκληση για κάθε φλογερό έτοιμο να την ανάψει. Ένα από τα παιδιά έκανε λάθος και έβαλε τη φωτιά. Δίχως να ρωτήσει το γέροντα. Η φωτιά ξέφυγε και με μιας, γέροντας, γερόντιος, σιλουανός παιδιά, αλλά και προσκυνητές, έσπευσαν με αυτοθυσία και ηρωισμό και την έσβησαν. Ευτυχώς δεν κάει και μεγάλη περιοχή. Ο γέροντας όμως άρχισε να λαχανιάζει. Εκεί, στον ίσιο μιας μυρτιάς, πάνω στη σβέση της φωτιάς, την κάπνα του ανέμου, πόνος οξύς εδέλγεψε σε πλάτη υγιασμένο. Κρύος ίδρος ανέβρισε, οδύνες ήλθαν τέλους, μα δεν χάρη κάλωση η κόλαση στου θάνατου το βέλος, γιατί κι αν βρήκε γοϊκό, σώμανε την λυπήση μέσα του ζώσε αθάνατη ψυχή που δεν θα σβήσει. Ευχαριστώ. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που ήρθατε να παρακολουθήσετε εδώ την παρουσίαση αυτού του βιβλίου, που η αλήθεια είναι το έγραψα, δεν είχα το παραμικρό στο νου μου ότι κάποτε θα το παρουσιάσω σε κοινό και έβαλα και το ψευδόνυμο αυτό, όχι για να γράφω τίποτα ελευθεριότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει να μπορώ να γράψω κάπως κοσμικά λίγο, αν και μοναχώς. Τελικά, ο αγαπητός αδερφός και φίλος Γεώργιος με παρότρινε για την παρουσίαση και τον ευχαριστώ. Και αναγκάστηκε λοιπόν και εγώ να παρουσιαστώ και να ξέρετε πλέον ποιος είναι ο Ένιος Βρυένιος. Το όνομα αυτό το ψευδόνυμο έχει δύο σκέλη. Το μεν Βρυένιος υπήρχε, είναι ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο κύριος Αντώνης θα το ξέρει. Ιωσήφ λέγονταν αυτός, Ιωσήφ Βρυένιος, και είναι με δύο νι που σημαίνει ότι βρει έννοιες, βγάζει έννοιες δηλαδή, όχι δικές του πάση περιπτώσει, τις εραγγίζεται από τα πνευματικά και τις λέει. Και το Ένιος είναι η λέξη στην αρχαίσουσα που θα πει κάποιος, και επειδή ψιλοασχολούμαι και λίγο με τη μουσική, με έδωσε και μια όθηση το όνομα κάποιου συνθέτη Αμερικανού που έγραφε μουσικές για κάποια, τότε που βλέπαμε κάποια καρποϊκά, εδώ δεν ήμασταν παιδάκια, ο Ένιο Μωρικόνε. Έτσι λοιπόν, επειδή ασχολούμαι και λίγο με την ποιήση, αγωνίζομαι και να ξεπεράσω τον καιρό, αλλά δεν το φτάνω. Τέλος πάντων, το έκανα ποιητικό. Ένιος Βρυένιος. Γιατί άμα έβαζα Ένιος Αμαρτζίδης, ήθελε και αρκετή ώρα να το πεις. Οπότε καλύτερα να το έκανα ο Παπαδόπουλος Αμαρτζίδης, να ήταν ακόμη πιο μεγάλο. Έτσι, με αυτή την έννοια βγήκε το Ένιος Βρυένιος. Ένα στοιχείο που με έκανε να το γράψω αυτό το βιβλίο είναι ότι πολλά πράγματα θρησκευτικά, θεολογικά, όπως τότε πέστε το, είναι βαρετά όταν τα διηγείσαι σαν θεολογικά. Να πιάσουμε τώρα, ας πούμε, να αναλύσουμε το άκτιστο φως, θα πέσει πολύ βαριά θεολογία. Τα μέτρα μας δεν είναι για να πούμε τόσο θεολογικά πράγματα. Ή να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, για την κατάσταση των διαχριστών σαλών. Τι γίνεται, πώς γίνονται αυτοί. Διότι μέσα το βιβλίο έχει μια περικοπή αρκετά μεγάλη που αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Θα βαρεθεί ο άλλος. Θα πρέπει λοιπόν να το διανθίσουμε έτσι λίγο, να το εξοραίσουμε με κοινωνικά δρόμενα για να γίνει έπληκτο. Ένας λοιπόν λόγος που με έκανε να το γράψω ήταν και αυτός. Ότι θα μπορώ να πω κάποια πράγματα
και ο άλλος θα τα ακούσει ευχάριστα. Και πιστεύω ότι θα πρέπει λίγο πολύ αυτό το στυλ να υπάρχει πάντα. Και δεύτερον, οι λέξεις που είπαν εδώ και οι παρουσιαστές, επειδή στις μέρες μας πλέον, όπως διαπιστώνουμε όλοι, όσο πάει και περισσότερο ξεχνάμε την ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιούμε τις ξένες γλώσσες και επειδή αυτές είναι οι γλώσσες της τεχνολογίας η οποία αναπτύσσεται συνεχώς και βγαίνουν όλο και καινούργιες λέξεις, στο τέλος τα αγγλικά θα περάσουν τα ελληνικά. Εμείς τι έχουμε ανταυτόν, με τι μπορούμε να τους πολεμήσουμε? Μπορούμε να τους πολεμήσουμε με τη χρησιμοποίηση αφενός ή δυνατόν όλου του πανελληνίου λεξιολογίου και επιπλέον με τη δημιουργία, όταν είναι ετυμολογικά σωστές, και νέων λέξεων. Αυτό ειδικά εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στην ποίηση. Χρησιμοποιώ καινούργιες λέξεις, είναι ετυμολογικά σωστές και με αυτόν τον τρόπο προσπαθώ οι ξένοι να έχουν έναν λόγο να πούνε «Καλά, τεχνολογικά θα μάθω αγγλικά». Αλλά για να γράψω, βρε αδελφέ, ένα σύγγραμμα της Προκοπής ή ένα ποίημα, πρέπει να μάθω ελληνικά. Και αυτό, μιας και υπάρχουν εδώ άνθρωποι των γραμμάτων, καλό είναι λίγο πολύ να το έχουμε στο νου μας, να κάνουμε μια προσφορά στο έθνος μας με την χρησιμοποίηση όλων των λέξεων των ελληνικών ή δυνατών, αλλά και με την δημιουργία καινούριων. Βέβαια, όχι κάτι λέξεις σαν τη μάζοξη, μάζοξη-δημάζοξη. Λες, τι είναι αυτός τώρα, βλάχος είναι, μάζοξε λέει και το λέει μάζοξη. Δεν θα λέμε και καμιά λέξη όμορφη. Όταν ερχόμουν, μία ανακάλυψα, την ξέχασα. Επιμήρωση των χειρών. Επειδή συνηθίζει να φυλάει τα χέρια του παπά, έριξα λίγο εθέριο έλαιο από αληθινό λουλούδι στα χέρια μου. Και λέω, τα χέρια μου μυρίζουν, αλλά είναι επιμυρωμένα. Δεν εμποδιάζουν από μόνα τους. Αξία θα είχε να εμποδιάζουν από μόνα τους. Αυτά είναι επιμυρωμένα. Έπεσε δηλαδή πάνω τους μύρω. Να μια λέξη που δεν υπάρχει. Καλά, είναι κάποιες λέξεις σωστές να τις χρησιμοποιούμε. Αν δεν έχει αντίρρηση και η κυρία που ασχολείται με την φιλολογία. Αυτά εν ολίγης έχω να πω για το βιβλίο. Και πάλι να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Χάρηκα έτσι ιδιαίτερα που είδα πολύ αγαπητά πρόσωπα. Θυμάμαι τώρα ένα περιστατικό να το κάνουμε έτσι και λίγο πιο ελεύθερο. Με τη Βούλα εδώ πέρα, είμαστε Σιχοριανοί. Καταρχάς, μου λέει ο κύριος Σαματζίδης, τον οποίο τον έχω και ψάλτη στην εκκλησία μου εκεί στο Γαρέφι της Αλμοπίας, μου λέει, θα φωνάξουμε, λέει, μια παρουσιάστρια καταπληκτική, με αφήγηση καταπληκτική. Και εγώ λέω, θα μας κλέψει την παράσταση, λέω. Ποια είναι, λέει, λέω, ποια είναι αυτή, λέω, όνομα επίθετο, λέει, είναι μια Βούλα Αργυράκη από τη Νέα Πέλα. Εντάξει, για να πω, ήμουν από τη Νέα Πέλα. Πήγα μια φορά στη σπίτι της Βούλας, ασχολείται το και τότε και σήμερα. Μου λέει, δεν έχουμε ύμνο για τη Νέα Πέλα και αυτά. Α, πού να ξέρω ότι εγώ έχω το ψώνιο. Νομίζω ότι ασχολούμαι και με τη μουσική, τέλος πάντων. Νομίζω. Και δεν έχουμε, λέει, ένα ύμνο για το χωριό. Λέω, σοβαρά, ναι. Τι θέμα. Να λέει κάτι για το Τσιφλίκιο ή την πατρίδα από την οποία ήρθα στη Νέα Πέλα. Α, δεν έχει, λέει, κανένα το χωριό. Όχι, λέει, δεν έχει κανέναν ποιητή να το γράψει. Πώς, λέω, κάτι έχει, λέω. Ποιον, θα πάω το πρώτο ρόλο, λέω, και θα τον παρακαλέσω. Λέει, θα δούμε. Θα τον παρακαλέσω, λέω. Λέει, δηλαδή σε 2-3 μέρες θα το έχουμε. Ναι, με τη χάρη του, πιστεύω, ναι, λέω. Εντάξει, φεύγω και εγώ, πάω, κάθομαι. Το γράφω σε μισή ώρα, πες, ξαναγυρνάω. Με λέει, τι έγινε, λέω, τον βρήκα, λέω. Μα μια σύμπτωση, λέω, και πήγα, ήταν και αυτός. Το έγραψε, λέω, τάκα, πάρτο. Ρε, ποιος είναι αυτός, λέει. Δεν ξέρω, λέω, θα τον βρεις πώς. Να πω και τη συνέχεια. Ναι. Που έφερε στα αρμόνιο και έφυγε σε ώρα 3,5 το ξημερώματα. Ναι, έκανα αγριμνία. Και του λέω τελευταία και εγώ. Τώρα που θα πας στο σπίτι σας, τι θα κάνεις, λέει, θα κοιμηθώ, εμείς θα κοιμηθούμε. Μόλις φύγεις θα κοιμηθώ.
Δεν φταίει κανείς μετά να λένε Παπαρμόνιο μετά. Από Παπαντώνιο Παπαρμόνιο. Ο Μάρκο με λένε, εν πάση περιπτώσει. Αυτά, άμα θέλετε κάτι να ρωτήσετε, εγώ χάρηκα πάντως. Δεν έχω την πολυτέλεια εκεί στο χωριό μου να μιλάω τον Ιωάννη. Αν μιλήσει 8 λεπτά, διαμαρτύρονται. Τις προάλλες που ήταν αρχείο δεσπότη, δεν μπόρεσε να έρθει ο δεσπότη και στέλνει τον Ιεροκήρυκα. Σπατάει μια 23 λεπτά. Μόλι βγαίνουμε και στα αλήθεια. Ζήσε ένα παράδεισο, λέει εδώ. Λέω σοβαρά, ναι. Δεν γίνεται, λέει, να πει τον Παπαστέφανο ή τον δεσπότη να σε κάνει ένα Ιεροκήρυκα να γυρίζει ωραία, ωραία, λέει, σε εκκλησίε, σε παπά. Και να έρθω εγώ εδώ να μείνω. Ναι, λέω, θα του ρωτήσω, λέω. Και άμα δέχονται, του λέω, ξέρετε, λέω, ο Παπα Παντελήμωνο, ο Καραλάζο, λέω, θέλει να έρθει εδώ. Πα. Εμείς λέει 8 λεπτά δεν μπορούμε, λέει. 3-8-24, λέει. Όχι, λέει, δεν το θέλω. Τουλάχιστον εδώ έχουμε την ευχαίρεια να τα πούμε έτσι πιο άνετα. Άμα θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστω. Τώρα που βρήκατε τον Παπά, ρωτήστε. Θα ήθελα να πω εγώ μια μικρή ιστορία που ήταν μικρός. Για μας είναι όλα λάθος. Επειδή ειδικά ο άντρας μου μεγάλωσε, ήταν στο σπίτι εκεί, μεγάλωσε στα χέρια του Λαλάκος, έμεινε ο Λαλάκος, ο αγαπημένος Λαλάκος. Από Μανολάκος, το λέει πως ήταν Λαλάκος. Και έλεγα Λαλάκος. Ναι, για μας είναι πάντα ο Λαλάκος. Και μην ακούτε παίγνω το καλοκούρι, πάντα. Είναι λίγο παραπάνω τρώει το μπακαλάρο, αλλά πας περιβέσει. Φροντίζονται να έχετε να πω και εδώ. Όταν ήταν μικρούλης, ήταν πολύ χαριτωμένος. Είχε και κάτι στρογγουλά, έτσι μαγουλάκια, τα μάτια των μυδολωτά πράσινα. Ήταν αδύνατο να περάσει από δίπλα και να μην δεν απλώσει. Να τσιμπήσεις λιγάκι. Ήταν πολύ χαριτωμένος. Ο παππούς του δε, ένας χαρισματικός άνθρωπος, γεμάτος καλαμπούρι, παππούς ο Μολάκης, πήγαν μια φάση στα γενιτσά. Κάτι συνέβη και του σταμάτησε ο τροπονόμος στον δρόμο. Τέλος είπαν ότι δεν έκανε τις παρατηρήσεις του στις ιατρικές ο τροπονόμος, του δίνει μία καραμέλα. Λάκος πιτσιρικάς, την παίρνει και λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, λέει πολύ. Μπράβο τον εγγονό σου. Πολύ καλή ανατροφή. Ανατροφή! Μην λες παιδί μας, ό,τι του βάζει